5 μήνες έχουν περάσει από την θεομηνία Ντάνιελ και οι αγρότες που καλλιεργούσαν εκτάσεις στις όχθες της λίμνης Κάρλας παραμένουν σε απόγνωση. Η λίμνη δεν μπορεί να απορροφήσει το νερό. Τα χωράφια για να καλλιεργηθούν θα χρειαστούν τουλάχιστον 2 χρόνια. Οι αποζημιώσεις που δόθηκαν δεν είναι αρκετές, όπως λένε οι ίδιοι, για να καλύψουν το μέγεθος της καταστροφής. Νερό, φερτά υλικά, γεωργικός εξοπλισμός που σκουριάζει βυθισμένος. Κόπη μιας ζωής, περιουσίες, όνειρα. Όλα είναι θαμμένα κάτω από το νερό. Στην Κάρλα δεν έπεσε μόνο το νερό της βροχής. Εκεί κατέληξαν τα νερά από ολόκληρη τη Θεσσαλία. Κι όμως κάποτε εδώ ήταν η γη τους, η δουλειά τους, ο βιοπορισμός τους. Δεν θέλω να έρχομαι. Με πιάνει πάθο εγκεφαλικό. Γκρινιάζει η γυναίκα. Μην πας. Θα ρωσίζεις, θα μείνεις εκεί. Μην πας. 5 μήνες μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ, η λίμνη δεν μπορεί να απορροφήσει το νερό. Τα χωράφια δεν μπορούν να καλλιεργηθούν. Ίσως να χρειαστούν και 2 χρόνια. Οι αποζημιώσεις δεν έφτασαν και το μέλλον των αγροτών είναι αβέβαιο. Δεν υπάρχουν τα χρήματα, αλλά ούτε το ψυχικό σθένος, η δύναμη, το κουράγιο. Αυτά εδώ ήταν χωράφια πριν 6 μήνες. Αυτή τη στιγμή εδώ έχει νερό. Δεν είναι ξανακαλλιεργήσιμα. Ο Δημήτρης Γαλάνης έφυγε από το χωριό, σπούδασε, αλλά αποφάσισε να επιστρέψει στην Αμυγδαλή για να ασχοληθεί με την γη της οικογένειάς του, να εξελίξει τις καλλιέργειες, να δώσει ζωή στον τόπο που αγαπάει. Εκείνο το πρωί της 4ης Σεπτεμβρίου όμως όλα επέστρεψαν στο σημείο 0. Το εκτίμησα, το αγάπησα, το σεβάστηκα και επέστρεψα το 2016 και φτάσαμε στο 0 πάλι. Και το 0 είναι σκληρό. Ο Χρήστος προσπαθεί να προσεγγίσει την κτηνοτροφική του μονάδα. Μέχρι εκεί που φτάνει το αγροτικό. Το νερό υπερβαίνει το ύψος της ρόδας και το αυτοκίνητο σταματάει. Πέρασαν μήνες. Η στάθμη του νερού δεν κατεβαίνει. Έχουν πέσει πάρα πολλά λεφτά πάνω στην επιχείρηση, τα οποία πλέον δεν υπάρχει τίποτα. Στο χωριό Αμυγδαλή Λάρισας ήδη 12 νέοι αγρότες εγκατέλειψαν τον τόπο τους προς αναζήτηση εργασίας, αντικρίζοντας αυτή την εικόνα με τα πλημμυρισμένα χωράφια τους. Θα το εγκαταλείψουμε τελείως το επάγγελμα. Λογικά θα παρατήσουμε τα πάντα και είμαι σε αναζήτηση εργασίας κι εγώ. Σκέφτομαι να φύγω, να τα παρατήσω όλα, γιατί όσες φορές έρχομαι εδώ και το αντικρίζω αυτό, απελπίζομαι. Πονάει, θα πούν μέχρι και η εικόνα. Αποφεύγω να έρχομαι για να κοιτάζω τη στάθμη του νερού πότε θα φύγει, γιατί δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Απελπίζεσαι πραγματικά. Έχω ένα παιδί, η γυναίκα μου δουλεύει και ευτυχώς που δουλεύει, γιατί σαν αγρότης δεν μπορώ να επιβιώσω, δεν μπορώ να καλύψω τις ανάγκες. Πήραμε 140 ευρώ το στρέμμα στα βαμβάκια μόνο. Τα λεφτά είναι ελάχιστα. Δεν είναι μόνο μια οικονομική καταστροφή, αλλά και μια υγειονομική βόμβα. Βρώμικα νερά που λιμνάζουν και σμήνει από κουνούπια. Μιλάμε τώρα για Μάρτιο μήνα και έχει χιλιάδες κουνούπια. Η γη εγκαταλείπεται και τα χωριά της Θεσσαλίας ερημώνουν το ένα μετά το άλλο. Μέχρι την επόμενη κακοκαιρία που, όπως φοβούνται κάποιοι, θα διώξει και τους τελευταίους κατοίκους των χωριών. Με τρακτέρ μεταβαίνουν αύριο στο Κυλελέρι Θεσσαλία αγρότες, ενώ τη Δευτέρα θα συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τι θα ζητήσουν και πώς σκοπεύουν να κινηθούν θα μας πει Ντίνα Καράμαν. Αύριο το μεσημέρι λοιπόν θα μεταβούν στις 12 στο Κυλελέρ. Μπροστά στο μνημείο του αγρότη θα πραγματοποιήσουν το συλλαλητήριό τους για τα 114 χρόνια από την εξέγερση των αγροτών. Τη Δευτέρα στις 12.30 η 15μελής Επιτροπή των Πλημμυροπαθών Αγροτών της Θεσσαλίας θα βρίσκεται στο Μαξίμου για την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Έχουν 5 αιτήματα. Τα 3 πρώτα είναι οι κόκκινες γραμμές τους. Η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος από την θεομηνία στο 100%, αποστραγγιστικά έργα για όλη τη Θεσσαλία και για τη λίμνη Κάρλα να γίνει μια σύραγγα η οποία θα διοχετεύει τα νερά στο Αιγαίο και θα είναι ίσως και μελλοντική λύση, θεωρούν οι αγρότες, για τις καταστροφές. Επίσης, θα ξανασυζητήσουν το πετρέλαιο και το αγροτικό ρεύμα, γιατί θεωρούν ότι έχει πέσει η τιμή του ρεύματος στα 9 λεπτά και τα 9,3 λεπτά την κιλοβατόρα που είχε δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός δεν τους καλύπτουν πια. Και θα ζητήσουν και λύσεις ώστε τα φτηνά ελληνικά προϊόντα να φτάνουν φτηνά στον Έλληνα καταναλωτή. Ντίνα Καραμάνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.